χορηγία της Rolex. Όταν είναι σε κατάσταση υπνοβασίας, είναι πραγματικά ελεύθερη. Μου αρέσει η φλόγα της, η ειλικρίνειά της. Είναι κάτι που με εμπνέει. Η Πρετιγέννη υποδίεται την Αμίνα, την κεντρική ηρωίδα του Βιτσέντζο Μπελίνη, στην Υπνοβάτιδα. Μια νέα παραγωγή παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο θέατρο Σαν-Ζελιζέ στο Παρίσι. Σκηνοθετεί ο Ρολάντο Βιγιαζόν. Την εποχή που συνέθετε ο Μπελίνη την όπερα, η ιδέα της υπνοβασίας ήταν κάτι καινούριο και συναρπαστικό. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε με την υπνοβασία είναι τον κόσμο του υποσυνείδητου, αυτό το ξύπνημά του. Ένας χαοτικός, ελεύθερος, χαρούμενος και επικίνδυνος επίσης κόσμος. Χαρακτήρες όπως η Αμίνα είναι μια υπενθύμηση πως εμείς οι άνθρωποι έχουμε γεννηθεί για να είμαστε ελεύθεροι, να αγαπάμε και να πετάμε. Η όπερα έκανε πρεμιέρα το 1831. Είναι η ιστορία της χωριατοπούλας Αμίνα και του αγαπημένου της Ελβίνο, σε ένα χωριό στις Άλπεις. Η υπνοβασία της θα προκαλέσει σκάνδαλο. Η διασκευή του Ρολάντο Βιγιαζόν τοποθετεί τη δράση σε ένα πολύ αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο. Δημιουργήσαμε μια κοινότητα που έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Η προσέγγισή μας είναι μινιμαλιστική. Έχουμε ένα περίκλειστο χωριό που ορίζεται από αυτούς τους τοίχους. Είναι ένα πολύ ψυχρό περιβάλλον. Εάν δείτε την ιστορία της, θα καταλάβετε ότι είναι πολύ δύσκολο για μια κοινωνία να δεχτεί την αγνότητα, την καλοσύνη. Άτομα με ελευθερία σκέψης. Η τρυφερότητα και ο ρομαντισμός της μελωδίας συγκίνει. Το έργο θεωρείται από τα κορυφαία του Μπελκάντο. Είναι ένα πολύ δύσκολο πέρασμα, γιατί την ίδια ακριβώς στιγμή πρέπει να τραγουδήσεις με ένταση και να αφήσεις τη μουσική να σε πλημμυρίσει. Είναι τόσο ευαίσθητη και αθώα και λέει «Θεέ μου, δεν βλέπεις τον πόνο μου». Εγώ τον συγχωρώ. Και ακόμη και αν δεν είμαι ευτυχισμένη, θέλω αυτός να βρει την ευτυχία. Είναι απίστευτο. Η απίστευτη απλότητα αυτής της άριας είναι τόσο ουσιαστική που μπορούν να την καταλάβουν όλοι. Υπερήφανος χορηγός της εκπομπής Μουσικά είναι η Rolex.